τηλεθεατές. Πόσο ασφαλής είναι το διαδίκτυο και ιδιαίτερα σε θέματα ηλεκτρονικών συναλλαγών και πώς προστατεύεται ο χρήστης καταναλωτής? Και αυτό γιατί με την εξέλιξη της τεχνολογίας πολλά έχουν αλλάξει. Γίνονται παραγγελίες και αγορές μέσω του διαδικτύου. Πραγματοποιούνται εμπορικές συναλλαγές και εποπτεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί. Συνεπώς το διαδίκτυο μπορεί να ευκολύνει τη ζωή μας, ωστόσο κρύβει και αρκετούς κινδύνους. Μέσω του διαδικτύου δίνεται η ευκαιρία σε επιτίδιους να δράσουν και να εξαπατήσουν ανυποψίας τους πολίτες. Και πώς γίνεται αυτό? Οι πλήστοι από αυτούς δρούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλοντας παραπλανητικά emails που έχουν ως στόχο την άντληση είτε των προσωπικών στοιχείων των χρηστών, είτε ακόμη και χρημάτων από τους λογαριασμούς τους. Μερικές από τις κυριότερες απάτες, το ισπανικό λότσο, η νιγηριανή απάτη, οι ψευδείς διαγωνισμοί για δωροεπιταγές, η απάτη που υπόσχεται δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, οι δίθεν αγορές πωλήσεις αυτοκινήτων. Τι επιλέγουν όμως οι πολίτες? Χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές και αγορές? Όλες μου οι συναλλαγές σχεδόν είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστή, βασικά διαδίκτυο. Βεβαίως, χρησιμοποιώ το διαδίκτυο και για πληρωμές και για αγορές. Ναι, μεν το διαδίκτυο μας παρέχει ευκολίες, ωστόσο οφείλουμε να προστατευόμαστε. Γιατί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αρκετό για να πέσουμε θύμα απάτης. Σίγουρα πρέπει να συμβαδίζουμε με την τεχνολογία. Σίγουρα γίνεται η ζωή μας πολύ πιο εύκολη χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο γενικά, δηλαδή την ηλεκτρονική μέθοδο συναλλαγών. Αλλά αν δεν παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα, σίγουρα κάπου θα βρεθεί κάποιος επιτίδιος ο οποίος θα μας ξεγελάσει. Νιώθετε ασφαλείς που κάνετε τις συναλλαγές σας μέσω του διαδικτύου? Αν έχεις internet card, ναι. Με τις άλλες καρτές δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Πλέον νομίζω πως ναι. Όταν κάνετε κάποιες συναλλαγές είτε αγορές, χρησιμοποιείτε κάρτα η οποία δεν έχει χρήματα και για τις συναλλαγές σας εμβάζετε χρήματα? Ναι. Νομίζω είναι πιο ασφαλές. Νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια με τον τρόπο, ναι. Okay. Δεν έχετε εξαπατηθεί ποτέ? Όχι. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Κωνσταντίνας της Χαζανδρέα. Εντάξει, ακούσαμε και από κόσμο, από συμπολίτες.